Μεγάλη ανυπομονησία στη Βιέννη κατά την έναρξη μιας από τις πιο πολύ αναμενόμενες δίκες της τελευταίας διετίας. Έξι άνδρες κάθονται στο εδόλιο για τις φερόμενες διασυνδέσεις τους με έναν υποστηρικτή του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, ο οποίος το 2020 άνοιξε πύρ στους δρόμους της Αυστριακής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 20. Ο ίδιος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Οι συνήγοροι των 6 κινούνται στην ίδια γραμμή. Ο εντολέας μου είναι στενός φίλος του δράστη. Θα δηλώσει αθώος. Δεν συνέβαλε στην επίθεση ούτε σωματικά ούτε πνευματικά. Επειδή απλά την χάνει να πιστεύει στην ίδια θρησκεία, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι και ένοχος. Οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται ένα συνέδραμα ή να επηρέασαν τον Φετζουλάχ στην προετοιμασία της επίθεσης. Μεταξύ των κατηγοριών που τους βαρύνουν περιλαμβάνεται η συνέργεια σε τρομοκρατικά εγκλήματα. Η ετιμιγορία δεν αναμένεται πριν τον Φεβρουάριο. Μέχρι τότε δεκάδες καταθέσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη και τι ενδεχομένως ρόλο έπαιξαν οι κατηγορούμενοι στις 2 Νοεμβρίου 2020, όταν ένας ένοπλος ριζοσπάστης Ισλαμιστής βγήκε με ένα όπλο στους δρόμους της Βιέννης και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως κατά περαστικών.